Γιάννη μου Γρηγόρη. Έλα ρε Αυγολέμονε, έλα ρε ηγέτη. Βγήκε χθες ο γραμματέας των Ιωνοπολών και είπανε πώς γίνεται να μην είσαι να αγοράζει χθες από τα Ρωσία το πετρέλαιο 29 ευρώ και εδώ πήγε 130, μπορεί να μην το εξηγήσει κανείς. Όλοι αυτοί δουλεύουν για τους, για τους οκολύμους τους έξω, για τους μέσα, για πάρτι τους. Εγώ αυτό πιστεύω. Όσο για το Μητσοτάκη που πήγε εκεί στον Ερντογάν, γιατί πήγε όμως θέλει να κάνει από στρατικοποίηση των νησιών ήδη ένας στους Ουκρανούς κάτι να με πυράβλους. Από τα νησιά τον πήραν τα τους Ουκρανούς, μήπως να σε ετοιμάζει τίποτα κανένα από στρατικοποίηση. Γιατί ο Τούρκος έχει ατζέντα σου, ατζέντα ο Ερντογάν. Αυτός πως πάει χωρίς ατζέντα, ζητήσει τι μαζί του, μπορεί να μου πει κανένα. Ρε άμα του ρίξει το τραπέζι τη γαλάζια πατρίδα, τι θα κάνει ο δικός μας. Ξέρω εγώ, αλλά τι είπε ο άλλος. Καλά κάνει και πάει ο Ερντογάν, ο Τσίπρας. Ρε ήδη είναι και οι δύο, εγώ τα ξέρω αυτά. Και σαν σήμερα πήρε μου Γρηγόρη, 10 Μαρτίου του 1992 πέθανε. Και έβγαινε από το μάτι του κόσμου ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πιστεύανε ότι όταν θα βγει από το μάτι του τον κόσμο, ο Θεός όρθιος θα σου κάνει δύο ερωτήσεις. Αν έδωσε χαρά και αν βρήκε τη χαρά. Ο Γιώργος έδωσε χαρά σε όλους εμάς που λατρέψαμε. Και βρήκε τη χαρά μέσα από τα έργα του. Αιωνία του η μνήμη και αναπαυτή είναι η ειρήνη. Και θα ήθελα να πείτε μου Γρηγόρη να βάλει στο τραγούδι του Ζαμπέτα. Και το αφιερώσω σε όσους ακροατές, σε όσους ακροάτες, μάλιστα κύριε. Αν του τα λέω και εγώ, τι μπογκού. Γεια σου Αυγολέμονε, αδερφέ, παρακαλώ.